Λοιπόν, επιστροφή επί του πιστήριου, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Λέει φίλη Αφροδίτη από την Γαλιθέα, η συζήτηση είναι ανούσια. Ο λαός έβγαλε πρωθυπουργό, ο λαός έχει δώσει ήδη την εντολή. Συμφωνώ απολύτως μαζί της. Συζητάμε για την επόμενη μέρα. Μαρία από τα Πετράλωνα λέει, εντάξει, ο πρωθυπουργός θα κυβερνήσει με την άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του. Λοιπόν, η Μαρία από τα Πετράλωνα λέει, κύριε Τσουκαλά, τι λέτε, από, αν μας κόψετε τη συντάξη, πώς θα ζήσουμε. Μα δεν είπε να κόψει τη συντάξη, κύριε Τσουκαλά, ουδέποτε το είπε. Έτσι, μάλλον λάθος άκουσε φίλη μας. Λοιπόν, ο Σπύρος από τη Λούτσα λέει, ρωτήθηκε ο ελληνικός λαός αν θέλαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δίκιο έχει. Η αλήθεια είναι πως τότε όλοι μας λέγαμε. Όχι, περισσότεροι... όλοι. Οι περισσότεροι λέγαμε ναι. Μόνο συνασπισμός τότε έλεγε όχι, για να είμαστε ειλικρινείς, του 3% και του φωνάζαμε όλοι μαζί. Για να είμαστε δίκαιοι, αν θυμάμαι καλά, και καλά θυμάμαι νομίζω. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματά σας, αλλά δεν έχει σημασία. Μην χάσω, μην αφαιρέσουμε χρόνο από τον κόσμο που είναι εδώ, κύριε Μαυρωτά. Το ερώτημα νομίζω του Μάκη είναι καλό, κέριο και νομίζω ότι αφορά και εσάς. Τι θα κάνετε, ναι, όταν έρχονται τώρα νόμοι. Και όχι μόνο εφαρμοστική. Και με τη θέση του κυρίου Θοδωράκη, όποια συμφωνία φέρνει, την υπογράφουμε. Και όσοι συμφωνήσαμε στη συμφωνία, αλλά την έφερε αργά και κλείσανε οι τράπεζες. Αυτό είναι ότι δεν άκουσε τον κύριο Θοδωράκη, το πληρώσαμε ακριβά. Η θέση μας είναι σαφής στο συγκεκριμένο. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε κάποια στενά περιθώρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί το νομοθετικό έργο από εδώ και πέρα στους εφαρμοστικούς νόμους. Εμείς θα κάνουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία και προτάσεις. Και ιδέες θα πούμε και λύσεις θα προτείνουμε για το πώς μπορούμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε λίγο πιο εύπεμπτα και να προτείνουμε και ισοδύναμα και όλα αυτά να υπάρχει τουλάχιστον μια διαβούλευση στη Βουλή και μακάρι να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Και σε αυτά που ουσιαστικά συμφωνούμε και συμβάλλουμε, ευχαρίστως θα τα ψηφίζουμε κι εμείς. Σε αυτά που δεν γινόμαστε, δεν έχουμε βει κοάωτα κτλ. Και υπάρχουν ισχυρές αντιρρήσεις, τότε και εκεί πέρα κι εμείς δεν θα συμφωνούμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μία. Θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη. Μα γι' αυτό λέω ότι αυτά έχουμε. Πάνω κάτω η απάντηση είναι και από τους τρεις. Πάμε και στο γιατρό λοιπόν τώρα λοιπόν, να τον ακούσουμε. Εκείνο δεν του κάνουμε το ίδιο ερώτημα. Γιατί προφανώς. Είναι κυβερνητικό. Θα ψηφίζετε τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα όταν αρχίζουν να έρχεται ο λογαριασμός. Η κοινωνία δεν θα αντιδράσει. Εγώ γι' αυτό έχω απάντηση και λέω το εξής ότι. Από εδώ και πέρα κρίνεται αυτή η κυβέρνηση, αν έχει την ικανότητα να κυβερνήσει. Δεν έχουμε δικαιολογία για θηλιά στο λαιμό, δεν έχουμε εκβιασμούς. Πραγματικά από εδώ και πέρα θα κριθούμε. Αν είμαστε σωστοί ή όχι. Πιστεύω ότι για κάθε τι δυσβάσταχτο υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Στο χέρι μας είμαι. Σας λέω μόνο ότι ο Φαλτσιανί που οι άλλοι τον είχαν ξεχάσει, μέσα σε 5 μέρες μαζέψανε 14 εκατομμύρια έτσι, επειδή πήγε ο Φαλτσιανί και πήγαν 8 επιχειρηματίες. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά υπάρχει τρόπος. Τα 10-15 δυσβάσταχτα μέσα που είναι η εστίαση, όλα όσα είπαμε, τα ξαναλέω. Μπορεί να... Αν μου επιτρέπετε όμως, εγώ θέλω, επειδή αναλαμβάνει σήμερα καινούριος Υπουργός Υγείας και αναπληρωτής του, δεν τους ξέρω, φίλοι μου θα είναι και τους αγαπώ πολύ. Και θα να μου επιτρέψετε. Δεν θα είναι σκουρουπλής. Δεν το ξέρω. Όχι. Ακούγεται ότι ο Παναγιώτης κάπου θα πήγαινε. Δεν το ξέρω. Κανείς δεν το ξέρει. Θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπετε, 4 προτάσεις συγκεκριμένες γιατί για μένα. Τα δημόσια νοσοκομεία είναι το δεύτερο μου σπίτι. Δεν είχα ποτέ ιδιωτικό ιατρείο. Ζούσα μέσα εκεί μέχρι και πριν 7 μήνες. Θέλω λοιπόν να τους πω τα εξής. Ότι πρώτον, τμήμα επιγόντων περιστατικών, εκεί που αναστενάζει οποιοδήποτε άρρωστος να του είχε ένα βράδυ κάτι σοβαρό. Τώρα, χτες έπρεπε να έχουν γίνει ανεξάρτητα τμήματα όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, να μην συνοστίζεται ο κόσμος και να μην νιώθει μια εμπειρία που θα τη θυμάται για όλη του τη ζωή. Πρόταση συγκεκριμένη που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόταση δεύτερη. Υπάρχει τρόπος γρήγορος, ασφαλής και αξιόπιστος τα 200 κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας να γεμίσουν χτες. Το πώς και τι, να μην μπω σε λεπτομέρειες. Από αυτή την έλλειψη, από αυτή την παράληψη, 2.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, κύριε Κουρή και κύριε Ξενάκη, κάθε χρόνο. Και δεν είναι θέμα γιατρών. Τρία. Καμία σχέση. Τρία. Τρόπος να χρηματοδοτηθούν τα νοσοκομεία υπάρχει. Οι ιδιωτικές εταιρείες, για όσους δεν το ξέρουν, κατευθύνουν όλους τους αρρώστους τους στα ιδιωτικά κέντρα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχουν οι κωδικοί να ενσωματώνουν αυτές τις εταιρείες, δεν θέλω να τις ονομάσω. Απίστευτα έσοδα θα μπορούσαμε να έχουμε για να μπορούμε να έχουμε ειδικό κωδικό όπως γίνεται στη Δανία, όπου ο ανασφάλιστος, ο οικονομικός μετανάστης, ο φτωχός, αυτός που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, να μπορεί να θεραπεύεται μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας που παίζεται η ζωή του. Τέσσερα. Και τελειώνω. Τέσσερα. Πολύ σημαντικό για μένα και να το ακούσουν οι φίλοι καινούργοι ή παλιοί, δεν ξέρω, ότι μπορεί και πρέπει. Δεν είμαι υπέρ των δραστικών λύσεων, επειδή είμαστε η μοναδική χώρα, κύριε Κουρή και κύριε Ξενάκη, που έχει ακόμα φακελάκι.
πρέπει να ποινικοποιηθεί όχι μόνο αυτός που παίρνει το φακελάκι και αυτός που το δίνει. Ξαναγυρίσανε. Να λήξει ιστορία οριστικά και αμετάκλητα. Γίνεται μόνο στην Ελλάδα και πουθενά. Στην Αγγλία, αν τολμήσει γιατρός και πάρει, και χάνει τη θέση του οριστικά. Πέντε, ειδικό τμήμα προμηθειών που να κάνει όλες τις προμήθειες κεντρικά δηλαδή. Για όλα τα νοσοκομεία. Πρόταση που είχα κάνει εδώ και 15 χρόνια. Θυμά, φωνή βότο εν τη ερήμο. Η μεγαλύτερη ρεμούλα γίνεται για εκεί. Να κάνει κεντρική, για όλα τα νοσοκομεία. Και πέντε και τελειώνω. Τελειώστε. Πέντε και τελειώνω, τελειώνω. Πέντε και τελειώνω. Οι περίφημες ΔΥΠΕ πρέπει να υποβαθμιστούν. Θα εξοικονομήσουν χρήμα, προσωπικό και κυρίως καλύτερη λειτουργία. Οι ΔΥΠΕ ποιες είναι? Είναι οι 7. Περιφέρειες, οι οποίες απασχολούν απίστευτα τμήματα που θα μπορούσαν, κύριε Κουρή, να είναι στα νοσοκομεία, να αναβαθμιστεί ο ρόλος του διοικητή και να σταματήσουν οι κομματικές προσλήψεις διοικητών. Θέλω εδώ να πω και τελειώνω. Αυτοί που ήδη αρνούνται να φύγουν έχουν διοριστεί με κομματικά κριτήρια. Δεν θέλω όμως αυτοί που θα έρθουν να διοριστούν πάλι με κομματικά. Open Gov του Γιώργου του Παπαντρέου. Εγώ τολμάω να πω ότι μερικά πράγματα ήταν σωστά. Γεια στο στόμα σου, γιατρέ. Μισό. Πάμε σε διάλειμμα μας. Αυτά ότι η κυρία γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Η κυρία Γεροβασίλη ξεκίνησε τώρα από το Μέγαρο Μαξίμου και πηγαίνει από τη Μαξίμου και πηγαίνει για τη Βουλή προφανώς για την ανακοίνωση των ονομάτων. Πάμε στο διάλειμμα λοιπόν το τελευταίο που θα κάνουμε. Γυρίζουμε πίσω να δούμε αν θα τα προλάβουμε εμείς ή αν θα είναι στην εκπομπή του δουλειά σου. Εκεί γίνεται συνήθως οι ανακοινώσεις. Εκεί τώρα θα δούμε. Λοιπόν, να εδώ είναι έτοιμα, όλα έτοιμα είναι, άρα να πάμε στο διάλειμμα τώρα για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν. Να έχω το λόγο καλύτερα. Εντάξει κύριε Κιουτσούκη, να έχετε το λόγο, να έχετε το λόγο. Γιατί η κυρία Γεροβασίλη ξεκίνησε, άρα μπορεί να την πετύχουμε. Τι πες από αυτήν την διαπραγματικότητα, έτσι. Ναι, για πέστε μας λοιπόν, που έχετε το λόγο. Κύριε Ξανάκη, είπα προηγούμενα ότι θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα. Εδώ μας ρωτάνε πολλοί, είστε εδώ για εσέ ω εκπρόσωπο Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καταλάβει ποιο πρόσωπο είναι. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Απλά θεωρώ ότι ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην προεκλογική περίοδο. Συγγνώμη, σας διακόπτω, με συγχωρείτε. Τώρα είναι αυτές οι ώρες περίοδο. Πρέπει να πάμε τώρα στο διάλειμμα αμέσως. Αν βέβαια η κυρία Γεροβασίλη ξεκινήσει, θα κόψουμε και τις διαφημίσεις και θα ξαναγυρίσουμε αμέσως πίσω. Να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.